Τι σημαίνει ο Χριστός με θυμόν στήτο? Προστασία από σεισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί της Αντιόχειας και ήταν ακόμη ιερέας πριν γίνει δεσπότης, είπε στους χριστιανούς να πάτε να γράψετε όλοι επάνω στους τοίχους «Χριστός με θυμόν στήτο». Και εννοούσε ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Σπίτι μου να σταθείς, όχι να πέσεις. Και πράγματι, όπου οι χριστιανοί επίστευσαν, δεν εράγησε το σπίτι κανενός. Όπου τον κορόιδευσαν, έπεσαν τα σπίτια. Αργότερα, οι πιστοί μιμούμενοι τους πονεμένους αδελφούς της Αντιόχειας έγραψαν επάνω από την κυρία είσοδο του σπιτιού τους «Χριστός με θυμόν στήτο». Απολύτως βέβαιοι για την προστασία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Παναγίας. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, περί πνευματικού νόμου. Γνωρίζουμε ότι η Θεία Πρόνοια που συγκρατεί τα όντα ενυπάρχει σε αυτά ως Θείος κανόνας και νόμος. Αυτή καταδίκη η κρίση εκείνους που φάνηκαν αχάριστοι απέναντι στο Θεό για τα άθωμα αγαθά που τους έδωσε, τους παιδαγωγεί με τη στέρηση των αγαθών, ώστε να γίνουν ευγνώμονες και με τα αντίθετα τους οδηγεί σε συνέστηση και αναγνώριση αυτού που χαρίζει τα καλά. Γιατί η ίηση για την αρετή, όταν μένει ατιμόρυτη, γεννά το νόσημα της υπερηφάνειας που κάνει την προαίρεση του ανθρώπου να είναι αντίθετη με το Θεό. Στο εκείνο που υψηλοφρονεί δίκαια επέρχεται η εγκατάλειψη της χάρης και παραχώρηση δηλαδή να ενοχλείται από τους δαίμονες κατά τη θεωρία για να συναισθανθεί τη φυσική ασθένειά του και να γνωρίζει καλά τη Θεία δύναμη και χάρη που το σκεπάζει και κατορθώνει κάθε αγαθό και να ταπεινωθεί και να απομακρύνει εντελώς το αλόκοτο και παραθύσει υπερήφανο φρόνημα, ώστε να μην επέλθει σε αυτόν η άνοιγη, η αφαίρεση δηλαδή των χαρισμάτων που του δόθηκαν, αφού θα έχει ταπεινωθεί και θα έχει έρθει σε συνέστηση εκείνου που χορηγεί τα καλά. Θέλω να ζήσω με τον Θεό, να τον γνωρίσω καλύτερα. Θέλω να μάθω να προσεύχομαι, να μιλάω με τον Θεό, να πηγαίνω στην Εκκλησία, αλλά δεν ξέρω πολλά πράγματα. Μου φαίνονται κάπως δύσκολα. Σας παραθέτω μια προσευχή όταν αναμένεται ο σεισμός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα φθηνών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ειλήν και καθάρισον ημάς από πάσης κοιμήδος και σώσον αγαθέ τα στιχάσιμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών ένε και το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και εν της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτης ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ρίσε ημάς της φοβεράς του σεισμού απειλής, Χριστέ ο Θεός ημών, και κατάβεσον ημίν πλούσια τα ελέη σου, πρεσβείες εις Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν.